Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Κατά την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας μας παρουσιάζουν την αμαρτωλή αυτή γυναίκα που μετενόησε και άλυψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καθώς και την προδοσία του Ιούδα. Για το γεγονός της προδοσίας ήδη από τα αποστολικά χρόνια καθιερώθηκε η νηστεία της Τετάρτης και την Παρασκευή καθιερώθηκε νηστεία λόγω των παθών του Χριστού. Κάποιος Φαρισαίος που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ο Σίμωνο Φαρισαίος, ο πατέρας του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, ο οποίος είχε θεραπευθεί από την λέπρα με την δύναμη του Χριστού, προσκάλεσε τον Χριστό σε γεύμα. Και ο όταν μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου, κάθισε στο τραπέζι. Εκεί στην πόλη υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήταν αμαρτωλή. Και όταν έμαθε ότι ο Ιησούς γευμάτιζε στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάς δοχείο με μύρο. Στάθηκε από πίσω κοντά στα πόδια του και έκλαιγε και άρχισε με τα δάκρυά της να βρέχει τα πόδια του και με τα μαλλιά της εσφόγγιζε και φιλούσε τα πόδια του για τα άλυφε με το μύρο. Το μύρο εκείνο ήταν Νάρδος, ένα πανάκριβο βότανο το οποίο προερχόταν από την Ανατολή. Από τους μαθητάς κατεξέρεσιν ο φιλάργυρος Ιούδας σκανδαλίστηκε δήθεν για την απώλεια τέτοιου μύρου. Για ποιο λόγο έλεγε δεν πουλήθηκε αυτό το μύρο για 300 δινάρια και δεν δόθηκε το αντίτιμο στους φτωχού. Και το είπε αυτό όχι από ενδιαφέρον για τους φτωχού, αλλά διότι ήταν κλέφτης και είχε το κοινό ταμείο και κρατούσε για τον εαυτό του από εκείνα που έριχναν μέσα. Τότε είπε ο Ιησούς «Άφησε την ήσυχη, διότι με το να με αλείψει με μύρο με προετοίμασε για τον ενταφιασμό μου». Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε αναμεταξύ σας και θα μπορείτε κάθε στιγμή να τους ευεργετείτε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Και ο Ιούδας αγανακτώντας βαδίζει προς τους αρχιερείς οι οποίοι ήσαν συγκεντρωμένοι στην αυλή του Καϊάφα και έκαναν ήδη συμβούλιο κατά του Ιησού ώστε θανατώσε αυτόν και συμφώνησε μαζί του την προδοσία του διδασκάλου για τριάντα αργύρια και από τότε ζητούσε ευκαιρία να τον προδώσει. Δεν σκανδαλίστηκε όμως μόνο ο Ιούδας, αλλά και ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον Χριστό στο σπίτι του. Εάν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, όπως λέει, θα γνώριζε ποια και ποιου είδους είναι η γυναίκα αυτή που τον αγγίζει, διότι είναι αμαρτωλή, σκεφτόταν. Ο Χριστός όμως ως καρδιογνώστης κατάλαβε τι σκεφτόταν ο Σίμων και του λέει «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου διδάσκαλε», είπε αυτός. Ένας δανειστής είχε δύο χρεοφιλέτας. Ο ένας του χρωστούσε πεντακόσια δινάρια και ο άλλος πενήντα. Επειδή δεν είχαν να του τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. Ποιος λοιπόν από αυτούς θα αγαπήσει περισσότερο αυτόν τον δανειστή. Και απάντησε ο Σίμων, νομίζω εκείνος στον οποίον χάρισε τα περισσότερα χρωστούμενα. Και ο Ιησούς του είπε, σωστά έκρινες. Στράφηκε τότε στην γυναίκα αυτή και είπε στον Σίμωνα, «Βλέπεις αυτήν την γυναίκα, μπήκα στο σπίτι σου και δεν μου έπλυνες τα πόδια με νερό. Αυτή όμως μου έβρεξε τα πόδια με τα δάκρυά της και με τα μαλλιά της τα σφούγγισε. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, όπως είναι το εθιμοτυπικό. Αυτή όμως η γυναίκα, από την στιγμή που μπήκε μέσα, δεν έπαυσε να μου καταφυλεί τα πόδια. Δεν μου άλυψες με λάδι την κεφαλή. Αυτή όμως άλυψε με μύρο τα πόδια μου. Και στρέφεται τότε ο Χριστός Προς την πρώην αμαρτωλή και νυν μετανοημένη γυναίκα και της λέει «Γυναίκα, σου συγχωρούνται οι πολλές αμαρτίες σου για το μεγαλείο της αγάπης που έδειξες». «Συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες της», λέει στον Σίμωνα ο Χριστός. «Η μεγάλη αγάπη της το δείχνει, ενώ εκείνος στον οποίον συγχωρούνται λίγα, αυτός δείχνει λίγη αγάπη». Και όταν είπε ο Χριστός «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες», ξεκίνησαν οι συμπαρακαθήμενοι να λέγουν από μέσα τους «Ποιος είναι αυτός που και οι αμαρτίες συγχωρεί» Σκανδαλίστηκαν οι βήθεν ευσεβείς φαρισαίοι και τότε ο Χριστός είπε προς την γυναίκα «Η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου η σιρήνην. Η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό». Πήγαινε με την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Ας μακαρίσουμε αγαπητοί αδελφοί την γυναίκα αυτή που με τα δάκρυα της μετανοίας ξέπλυνε την ενοχή της και με τα μοίρα της προσφοράς της ετοίμησε τον Σωτήρα. Μοιράστηκε, όπως γράφει ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικωνίου, με τον ηγαπημένο μαθητή τον Ιωάννη μοιράστηκε το σώμα του Χριστού. Εκείνος κατά τον μυστικό δείπνο ανέπεσε και έγειρε πάνω στο στήθος του. Αυτή τώρα εγγύζει τα πόδια του Χριστού αλήφοντάς τα με νάρδο. Το Ιερό Ευαγγέλιο δεν αναφέρει αν μαζί με τα βάκρια που έτρεχαν από τα μάτια της γυναίκας εκείνης βγήκαν και από τα χείλη της κάποια λόγια, λόγια συντριβής και ευγνωμοσύνης αλλά ότι αποσιώπησε η γραφή, ότι ίσως πραγματικά δεν πρόφεραν τα μακάρια εκείνα χείλη, ότι έστω μονάχα η καρδιά της μετανοημένης γυναικός έλεγε και το άκουγε μόνο ο καρδιογνώστης Κύριος, το διατρανώνουν και το τονίζουν στην ιερή τους Λύρα απόψε η τη Εκκλησίας, τα αειδόνια αυτά του Παναγίου Πνεύματος, που δεν και λαϊδούν απλώς όσα είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού την Αγία Γραφή, αλλά και όσα δεν είναι γραμμένα και μονάχα εννοούνται. Ας προσέξουμε λοιπόν τα γλυκίμολπα και κατανικτικά αυτά λόγια που άντλησαν οι ποιητές της Εκκλησίας από την καρδιά εκείνης της γυναικός και που τόσο ταιριάζουν σε κάθε μετανοημένη ψυχή ας τα κάνουμε και εμείς άσμα μας. Δεν είναι κτήμα ενός προσώπου, αλλά κοινή περιουσία όλων, τα ιερά τροπάρια των Αγίων Πατέρων. Η αμαρτωλός γυναίκα που μετενόησε είναι εκπρόσωπος όλων μας, σύμβολο και υπόδειγμα όλων μας. Μη με την πόρνην απορρίψεις, ο Υιός της Παρθένου. Μην με αποδιώξεις, μη με αποθήσεις εμένα την κατεσπηλωμένη, η αίτησα ασπήλου και πανάγνου Μαρίας. Είσαι ο Άγιος και είμαι η ρυπωμένη. Είσαι ο δίκαιος και είμαι η ένοχος. Είσαι το άνθος της αφθαρσίας και είμαι ο καρπός του θανάτου. Αλλά παρόλη αυτήν την απόσταση που σε χωρίζει από εμένα, εγώ σε πλησίασα. Γνωρίζω τι βδελικτό πλάσμα υπήρξα συναισθάνομαι πόσο αξίζω την περιφρόνησή σου, αλλά μην με αποδιώξεις, μην με αποδοκιμάσεις, μην στρέψεις αλλού τη ματιά σου, γιατί, δες, σου φέρνω κάτι που τόσο ποθείς, που τόσο αναζητείς, σου φέρνω αυτό που ήρθες στην υγή για να δεχθείς, την μετάνοια. Μη μου τα βάκρυα παρίδη, η χαρά των αγγέλων μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου, μην αδιαφορήσεις μπροστά στον θρήνο μου, εσύ που είσαι η χαρμονή, η αγαλίαση και η απόλαυση των ουρανίων πνευμάτων. Τι σχέση μπορεί να έχει η δική μου ικτρή κατάσταση, το δικό μου κατάντημα, με εσένα που είσαι το χάρμα των άνω δυνάμεων. Κι όμως για αυτό το λόγο κατέβηκες στην γη, γιατί διψούσε το κλάμα των μετανοημένων τέκνων σου. Ιδού λοιπόν, ό,τι εγώ σου προσφέρω, μην το παραβλέψεις, Κύριε. Δέξε μου τα σπηγά των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Δέξου, Κύριε, τα ριάκια των δακρύων μου, εσύ που συνάζεις σε σύννεφα το νερό του πελάγους. Τα δάκρυά μου είναι αλμυρά όπως εκείνο το νερό, αλλά πιο πολύτιμα. Γνωρίζω, Κύριε, πόσο διψάς αυτό το νερό των ματιών, αυτό το νερό της καρδιάς. Γι' αυτό και εγώ, τώρα που σε αγάπησα, τώρα που παρατώντας τα μονοπάτια της αμαρτίας, εισέρχομαι στον δρόμο του Αγίου Σου θελήματος και τα δάκρυά μου σου προσφέρω. Ταχύνω στα άχραντα πόδια σου που είναι ψηλότερα από όλα τα σύννεφα, γιατί στα σύννεφα πάνω πατείς και έχει την γη ως υποπόδιό σου. Κάμφη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτο σου κενώσει. Λίγησε πάνω στους στεναγμούς της καρδιάς μου, εσύ που έκαμες να γύρουν οι ουρανοί, σαν κατέβηκες και φόρεσες τον πυλό της ανθρωπίνης σάρκας, αφήνοντας με ανίποτο τρόπο την δόξα σου για να πάρεις μορφή ανθρώπου. Όχι, δεν κατέβηκες απλώς από τον ουρανό στην γη, λυγίζει και πιο χαμηλά ακόμη, συγκαταβαίνοντας στις αβίσους κάθε αμαρτωλής καρδιάς και ακούοντας τους στεναγμούς της. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν τη τη κεφαλή μου βοστρίχη. Δεν έχω άλλο τρόπο να σκουπίσω τα πανάγια πόδια σου που τα έλουσα με τα δάκρυά μου, τα πότισα με το πιο ακριβό μου μύρο, παρά μονάχα με τους πλοκάμους των μαλλιών μου μπορώ να τα σκουπίσω. Αυτούς έλυσα και με αυτούς θα τα σπογγίσω. Διάλυσον το χρέος ως καγώ τους πλοκάμους. Κύριε, όπως ξέμπλεξα κι εγώ τα μαλλιά μου, έτσι ξέμπλεξέ με από την αμαρτία, ξεκάρφωσε την ψυχή μου από την αμαρτία, όπως κι εγώ αφαίρεσα τις καρφίδες που συγκρατούσαν τα κύματα της κόμισμου, μου. Και πλησίων τελωνών σε κηρύξω, ευεργέτα φιλάνθρωπε». «Κάμε μου, Κύριε, αυτήν την ευεργεσία, φιλάνθρωπε, Κύριε, και εγώ, όχι για πληρωμή, γιατί είναι ανεκτήμητη η χάρη σου και δεν πληρώνεται με τίποτε, αλλά από ευγνωμοσύνη σου δίνω αυτήν την υπόσχεση. Δεν θα παραμείνω απλώς μία φρόνιμη, σεμνή και τίμια γυναίκα, αλλά θα κάνω και κάτι παραπάνω» θα πάω να σε κηρύξω ανάμεσα σε εκείνους με τους οποίους ζούσα έως τώρα στον κόσμο των ασώτων από που με έβγαλες. Δεν θα μείνω αδρανής. Δεν θα κοιτάξω μόνο πώς θα φυλάξω την αγνότητα που μου ξαναχάρισες. Αλλά τι θα κάνω. Θα εφαρμόσω την πρώτη και μεγάλη εντολή σου που χωρίς αυτή όλα τα άλλα είναι περιτά και ανώφελα θα εφαρμόσω την εντολή της αγάπης. Θα γίνω μία φωνή παρηγοριάς στους αδελφούς μου που ακόμη βρίσκονται στο σκότος και στον βόρβορο της αμαρτίας. Είσαι ο μόνος πλούτος που για να τον κατέχει κανείς πρέπει να τον δίνει. Σε απέκτησα. Για να σε κρατήσω όμως, για να είσαι πάντοτε δικός μου, πρέπει να σε μεταδώσω Κύριε και στους άλλους. Καθένας που σε πιστεύει είναι και Απόστολός σου. Θα αγαπήσω τους αδελφούς μου κι εγώ και θα τους δείξω εσένα. Αν έω τώρα ήμουν όργανο της απολίας τους, τώρα θα προσπαθήσω να τους οδηγήσω στον δρόμο σου. Αν έω τώρα με τους λάγνους εναγκαλισμούς μου ήμουν θηλιά και τους τραβούσα προς τον άδη, τώρα θα γίνω με το κήρυγμά μου άγκυρα και θα τους τραβάω επάνω προς την σωτηρία. Το όνομα της αμαρτωλής αυτής γυναίκας που μετενόησε, αγαπητοί αδελφοί, δεν σώζεται από τα Ιερά Ευαγγέλια. Σώζεται όμως η πράξη της και μάλιστα είπε ο Χριστός ότι όπου κι αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί και η πράξη αυτή που έκανε. Θα κηρυχθεί η μετάνοιά της η γυναίκα αυτή αποτελεί παράδειγμα όλων ημών και την οποία εγκομιάζει με το περίφημο τροπάριό της η Οσία Κασιανή, η Βυζαντινή μοναχή ποιήτρια, το οποίο τροπάριο ψάλεται την Αγία και Μεγάλη Τρίτη το Εσπέρας. Επίσης άλλο ένα θανάσιμο λάθος το οποίο παρατηρείται είναι που ταυτίζουν και την Οσία Κασιανή με την γυναίκα αυτή την αμαρτωλή. Η Οσία Κασιανή ήταν μοναχή, η οποία είναι και Αγία της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν μέσα στην αμαρτία και ήταν ποιήτρια. Όπως ούτε η Αγία Μαγδαληνή ήταν αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή, όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας. Τελείωσε λοιπόν το γεύμα που παρέθεσαν στο Χριστό την Μεγάλη Τετάρτη στην οικία του Σίμωνος του Φαρισαίου στην Βιθανία και ο Χριστός μας όλη την νύχτα παρέμεινε στο όρο των ελαιών προσευχόμενος. Την Μεγάλη Τετάρτη δεν μετέβη καθόλου στο ναό. Είχε πει στους μαθητάς του όταν τελείωσε την περί της μελούσης κρίσεως διδαχήν του ότι Πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδοτε ή στο σταυροθίνε. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε, εν κυρίω πάντοτε.